και mail και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για θέματα παιδείας. Κυρία Κατερίνα Δημητρίου, καλησπέρα σας. Μου λέει, βασίζομαι στην κοινωνική σας ευαισθησία και σας παρακαλώ θερμά να ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό. Να ξέρετε, κυρία Δημητρίου, ότι κάνω ό,τι ερωτήσεις προλαβαίνω και στέλνετε όσο και δύσκολες να είναι για τον οποιονδήποτε καλεσμένο. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Φίλη, σας λέει η κυρία Δημητρίου, στερείτε σε χιλιάδες νέους ανθρώπους το δικαίωμα στην εργασία, κολυσιεργώντας πάνω από 1,5 χρόνο για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Κάπου ο Υπουργός απάντησε ότι θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου. Δηλαδή, χρειάστηκε 2 χρόνια συνολικά να ορίσει μια επιτροπή και να γίνει ο έλεγχος πτυχίων των νέων επιστημόνων. Απελπισία, λέει η φίλη μας, η κυρία Κατερίνα Δημητρίου από τη Δυτική Αθήνα. Συμμερίζομαι την οργή της κυρίας Δημητρίου. Έχει δίκιο. Κληρονομήσαμε το πρόβλημα. Ναι, ναι. Δεν φτιάχτηκαν τώρα οι ουρές. Το κληρονομήσαμε από διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει, με καταργήσεις νόμων, επιτροπών κλπ. Από τις κυβερνήσεις πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε και το αλλάξαμε τελικά. Θα έχουμε τώρα το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επιστημονικών Προσόντων, το οποίο θα λειτουργεί με πολλά κλιμάκια και με πολλούς εισηγητές, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και στο τέλος του έτους οι 3.000 που είναι ουρά εδώ και 4 χρόνια να τελειώνουν τα παιδιά και να μην είναι όμοιροι, γιατί θέλουν να εργαστούν και οι οικογένειές τους έχουν πληρώσει για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να σπουδάσουν. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, όχι για αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά επαγγελματικών προσόντων από ιδιωτικές, από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ναι. Μήπως αργήσατε λίγο, που λέει η κυρία Δημητρίου. Έχετε αργήσει. Απήντησα ότι κληρονομήσαμε. Κληρονομήσατε, ναι. Και τώρα το λύνουμε το θέμα. Σύμφωνοι. Λέω, μήπως θέλετε να πείτε και στον κόσμο ότι υπάρχει μια καθυστέρηση γι' αυτό. Το αναγνώρισα, ναι. Το αναγνώριζατε. Και επαναλαμβάνω, παρότι το κληρονομήσαμε, πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι. Μα το κληρονομήσατε όλα τα δεινά από τους προηγούμενους για να τα διορθώσετε. Τα λύνουμε. Αυτό έτσι, αυτό περιμέναν 4 χρόνια οι άνθρωποι με τους προηγούμενους. Αν ήταν οι προηγούμενοι καλοί, δεν θα ήσασταν εσείς σήμερα στην κυβέρνηση. Δίκιο. Θα ήσασταν στην αντιπολίτευση ακόμα. Επαναλαμβάνω ότι στο θέμα του ΣΑΕΠ θα υπάρξει δείγμα γραφής σύντομα. Τώρα, διαβάζω εδώ πέρα ότι πάτε να κάνετε πολύ μεγάλες αλλαγές στον τομέα σας, στην παιδεία. Για παράδειγμα, μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά 3 εβδομαδιαίως. Μειώνονται τα αρχαία. Αυξάνονται τα διαλύματα στα σχολεία. Με τα θρησκευτικά υπάρχει ένα θέμα. Λέτε, δεν καταργούμε τα θρησκευτικά, αλλά τα αλλάζουμε. Γενικώς, τι σκέφτεστε να κάνετε, τι αλλαγές θα κάνετε? Εμείς ξεκινούμε βήμα-βήμα, ναι, και θέλαμε συνένεση σε αυτό το πράγμα και από τα άλλα πολιτικά κόμματα να υπάρξει μια δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τα κάτω προς τα πάνω. Μέχρι τώρα γινόταν πράγματα στα πανεπιστήμια, ναι, και αφήναμε την παρακάτω εκπαίδευση στο έλεος του χρόνου. Εδώ υπάρχει ανάγκη η εκπαίδευση από τον νηπιαγωγείο βαθμιαία, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση να προχωρήσουν με οργά βήματα. Υπάρχουν δύο πορίσματα, το ένα είναι της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και το ψήφισε όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε επιμέρους θέματα και άλλα κόμματα είχαν κάποιες συμβολές. Ναι, ναι. Και το πρόγραμμα και το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου υπό τον καθηγητή τον κύριο Λιάκο, που παραδόθηκαν στο Υπουργείο, τα μελετάμε και ήδη ξεκινάμε βήματα. Ποια είναι αυτά? Όσον αφορά το δημοτικό σχολείο, θα έχουμε ένα ολοήμερο δημοτικό σχολείο ενός τύπου σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν διαφορετικών τύπων δημοτικά σχολεία, άλλα τα οποία λειτουργούν κυρίως στις μεγάλες πόλεις, τα οποία είναι, θα λέει κανένας, πιο πλήρη σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία, και αυτό δημιουργεί μια εκπαιδευτική ανισότητα για τα υπόλοιπα παιδιά. 1 στα 3 είναι πιο πλήρες, 2 στα 3 σχολεία δεν είναι τόσο πλήρη. Εμείς από φέτος, από το Σεπτέμβριο, προχωρούμε σε ενός τύπου σχολείο, θα είναι 6ωρο, όχι 7ωρο όπως είναι σήμερα σε μερικά σχολεία, γιατί το 7ωρο για τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου δεν ενδείκνεται, και μάλιστα 7ωρο σε κτίρια τα οποία δεν είναι και λειτουργικά να είναι τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Θα τελειώνουν όλα τα σχολεία στη 1 και 4 και μετά μέχρι τις 4 θα λειτουργεί το ολοήμερο, το οποίο θα είναι εμπλουτισμένο, δεν θα είναι πάρκινγκ, εντάξει, και θα είναι για τους, είτε για τα παιδιά των γονιών που εργάζονται, είτε είναι άνεργοι, είτε και μονογονεϊκών οικογενειών. Mm-hmm. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι ένα ενιαίο μέτρο, μια έμπρακτη εκπαιδευτική ισότητα για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και όχι σε ορισμένες
περιοχές. Αυτό είναι το ολοήμερο νέου τύπου δημοτικό σχολείο. Κοιτάξτε, όταν το εξαγγείλαμε, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να μας κατηγορήσει ότι καταργούμε το ολοήμερο σχολείο. Δεν ισχύει αυτό. Αντιθέτως, το αναβαθμίζουμε και θα φανεί και το Σεπτέμβριο. Το πήρε πίσω μετά και είπε και αυτός ότι μιλάει για ενός τύπου. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί. Θα μας το πει. Το Σεπτέμβριο. Όχι, μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια, λέτε, θα το πει. Τότε που θα έχει εκλογές και θα πει να δούμε τι θα κάνουμε. Μέχρι τότε δεν βλέπω να προτείνει προγράμματα. Λέει απλώς παραιτηθείτε. Τίποτε άλλο. Δεύτερον, στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο χρειάζεται σοβαρές αλλαγές. Διότι δεν θέλουμε να είναι εξεταστικό κέντρο. Σήμερα τα παιδιά κάνουν λίγο μάθημα και πολλές εξετάσεις. Εμείς λοιπόν λέμε, καταργούμε τα τρίμηνα και έχουμε δύο τετράμηνα συνολικά στο σχολείο. Καταργούμε τις εξετάσεις όπως γινόταν μέχρι τώρα. Βεβαίως θα υπάρχει αξιολόγηση των παιδιών, αλλά μέσα από τεστ, μέσα από εργασίες, όχι μια και έξω, τελειώσαμε. Μέσα από ωριαία διαγωνίσματα, εντάξει, αλλά επαναλαμβάνω, όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Εις βάρος της μάθησης να έχουμε το σχολείο εξαστικό κέντρο. Και στο τέλος, δεν θα έχουμε 10 και 15 μαθήματα να δίνουν τα παιδιά. Όχι, θα επιλέξουμε αυτά που θα είναι μόνος κανένας μαθήματα πυρήνας του σχολείου, ναι. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε όλες τις τάξεις για αρκετές ώρες και που συγκροτούν τον κορμό, θα λέει κανένας, του σχολείου. Αυτό δεν υποβαθμίζει με τα άλλα μαθήματα. Αντιθέτως, είναι αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Ποιος είναι ο κορμός του σχολείου. Έτσι ώστε σε αυτά και μόνο σε αυτά να υπάρχουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Τώρα, με τα αρχαία τι θα κάνετε, θα μειώσετε τα αρχαία και γιατί? Μειώσαμε τις ώρες στο γυμνάσιο από 35 σε 32. Ναι. Με ποιο στόχο, γιατί αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι τα καθημερινά 7 ώρα στο γυμνάσιο είναι κουραστικά. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν έχουμε την άποψη ότι πρέπει να βάζουμε διάφορα μαθήματα για να μπουκώνουμε το πρόγραμμα. Ναι. Θέλουμε να υπάρχει μια δυνατότητα το παιδί να μπορεί να αντιλαμβάνεται, να συμμετέχει, να έχει μια άνεση και μια ευχαρίστηση συμμετέχοντας στη διαδικασία του σχολείου. Τώρα, στην πρώτη γυμνασίου για παράδειγμα, είχαμε αυτό που δεν έχει μεγάλη λογική, το καταλαβαίνετε όλοι, να διδάσκονται 3 ώρες αρχαίο κείμενο και μόνο 2 ώρες νέα ελληνικά. Ναι. Να μαθαίνουν δηλαδή αρχαίο κείμενο, γραμματική κλπ. 3 ώρες και μόνο 2 ώρες τα νέα ελληνικά. Τα νέα ελληνικά. Αυτό το βρίσκεται ότι δεν είναι σύγχρονο, δεν είναι ωφέλιμο. Δεν απαντάει στο βασικό πρόβλημα σήμερα. Ναι. Που είναι ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν να μιλούν καλά τα ελληνικά. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει να τα μπουκώσουμε με αρχαία για να μάθουν να μιλάνε καλά τα ελληνικά. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι συζήτηση πώς τα παιδιά μας στο σχολείο θα μάθουν να μιλάνε καλύτερα τα ελληνικά. Ναι. Το σημερινό σύστημα διδασκαλίας της γλώσσας δεν βοηθάει τα παιδιά μας. Δεν φταίει μόνο αυτό. Συμφωνώ. Φταίει ο βομβαρδισμός του οπτικού πολιτισμού. Βεβαίως. Ναι. Η εικόνα. Mm-hmm. Η υποβάθμιση του λόγου. Βεβαίως. Mm-hmm. Φταίει ένα πολύγλωσσο, αλλά με όχι πάντοτε θετικές επιπτώσεις περιβάλλον. Ναι. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Φταίνουν όλα αυτά. Ναι. Αλλά εμείς ως σχολείο πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Εσείς θα αυξήσετε τα νέα ελληνικά, θα τα αυξήσετε. Βεβαίως. Στην πρώτη από 2 είναι 3 ώρες. Ναι. Αλλά συνολικότερα, δεν θέλω να μιλάω αποσπασματικά. Ναι. Το θέμα της γλωσσικής διδασκαλίας θα αποτελέσει αντικείμενο ενός δημόσιου διαλόγου από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να έχουμε αποφάσεις, όχι βιαστικές. Πότε θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις? Από την επόμενη χρονιά. Θα ισχύσουν δηλαδή από την επόμενη χρονιά? Όχι, συνολική, όχι. Αυτά δεν αλλάζουν έτσι. Ναι. Και κυρίως είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδεολογία. Ευχαριστώ, Σοφία μου. Τον κατάλογο με τα πρώτα τηλέφωνα θέλω. Μπορείτε να βγαίνετε, λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Υπουργός. Μπορείτε να βγαίνετε τηλεφωνικά ζωντανά και να ρωτήσετε τον κύριο Φίλη ό,τι θέλετε. Και για θέματα παιδείας και ό,τι άλλο θέλετε. Και κυρίως δεν πρέπει το θέμα της γλώσσας να αντιμετωπιστεί με ιδεολογικά κριτήρια. Τι εννοείται? Κοιτάξτε, όταν το 1964 η κυβέρνηση Παπανδρέου, με τον Παπανούτσο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ναι, Παιδείας, έφερε την διδασκαλία των αρχαίων από μετάφραση στο γυμνάσιο, στα 3 χρόνια λέει τα πρώτα, mm-hmm, τότε ξεσηκώθηκε η Εκκλησία, η Ακαδημία Αθηνών, όλο το κατεστημένο της εποχής,
Γιατί το βρήκε πολύ. Το βρήκε ότι, είναι ότι ξεπουλάμε την αρχαία μας κληρονομιά. Ναι. Ότι είναι μαλλιαροκομμουνιστής ο Παπανούτσος και το καθεξής. Ναι. Ήταν, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου. Ήρθε η Χούντα, τα κατήργησε αυτά. Μετά τη Χούντα έρχεται η κυβέρνηση Καραμαλή με τον Γεώργιο Ράλη, υπουργό παιδείας. Και ο Παπανούτσος ήταν βοηθός, δηλαδή με την έννοια θετική, ενώ αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Και τότε ο Ράλης, συντηρητικός πολιτικός, αλλά φωτισμένος για την εποχή. Ποια περίοδο ακριβώς λέτε? 1976. Μάλιστα. Αποφάσισε να φέρει τη δημοτική γλώσσα mm-hmm. και αποφάσισε να φέρει και την διδασκαλία στο γυμνάσιο από μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο των αρχαίων. Ναι. Ξεσηκώθηκαν και τότε εναντίον του Ράλη και παρολίγο να μην εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 1977. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Παρολίγο να μην εκλεγεί. Mm-hmm. Βεβαίως μετά τα πράγματα αλλάξαν κάπως, αρνητικά κατά τη γνώμη μου, και επικράτησε ξανά ένα μοντέλο που τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου διδάσκονται κατά τρόπο καταχρηστικό mm-hmm. και εις βάρος της γενικότερης νεοελληνικής καλλιέργειας, της νεοελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Τα αρχαία. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το προκαταλάβω τι θα κάνουμε. Θέλει δημόσια συζήτηση και ήδη έχω υπόψη μου και μια δημόσια έκκληση 56 πανεπιστημιακών και άλλων, ναι, ναι. οι οποίοι λένε να το ξανασυζητήσουμε. Δεν μπορεί να σβήνουμε ό,τι η μεταρρύθμιση του 20ου αιώνα έφερε στην ελληνική εκπαίδευση, mm-hmm. να το σβήνουμε μονοκοντιλιά χωρίς να το αξιολογούμε. Γιατί τα αρχαία επανήλθαν από την πρώτη γυμνασίου χωρίς αξιολόγηση. Είχαν πει ότι θα κάνανε πιλωτικά τη διδασκαλία τους και μετά το ξεχάσανε και τα αφήσανε επί 20. Πάντως, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, η αρχαία ελληνική γλώσσα διδάσκεται στο εξωτερικό. Ξέρετε. Δεν διδάσκεται υποχρεωτικά στο γυμνάσιο, ναι, στο εξωτερικό. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον κλασικά, για τα αρχαία ελληνικά. Στα κλασικά. Άλλα, λύκη. Αυτό είναι ιστορία. Όχι τα παιδάκια όμως από τα 13-14 ναι. τα μαθαίνουν τα αρχαία και μετά τις άλλες γλώσσες ή τα λατινικά και μετά τα ελληνικά. Λέτε λοιπόν να μαθαίνουν τα νέα ελληνικά και μετά τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Αυτό λέτε. Τα αρχαία, τα λατινικά κτλ. Να μάθουν την ουσία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το νόημα. Όχι το φορμαλισμό, το γλωσσικό. Ναι. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε ένα μάθημα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της εξέλιξης ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο. Υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις για το θέμα των αρχαίων μέχρι τώρα? Υπάρχουν. Όπως υπήρχαν πάντοτε. Ναι. Διότι υπάρχει μια αντίληψη εθνοαμινταρισμού, εθνοαμινταρισμού. Ναι. Το σβήνουμε. Αμίντορες, γλωσσαμίντορες και εθναμίντορες. Ναι. Επανέρχονται ξανά στο προσκήνιο. Mm-hmm. Και αυτό είναι λάθος. Πρέπει εκπαιδευτικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και όχι επί τη βάση ιδεολογικών στερεοτύπων. Ναι. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα από το δικό σας. Και γι' αυτό κάνουμε διάλογο. Και γι' αυτό θέλετε διάλογο για Βεβαίως, το θέμα. Με τα θρησκευτικά τι θα κάνετε? Γιατί λέτε, για να το καταλάβουμε, δεν καταργούμε τα θρησκευτικά, αλλά τα αλλάζουμε? Δηλαδή, σας ενοχλούν και οι πολλές ώρες θρησκευτικών πιθανώς? Τι αλλάζετε? Πρώτον, δεν μειώνουμε τις ώρες των θρησκευτικών. Δεν μειώνονται λοιπόν η ώρα στα θρησκευτικά. Και αυτό διότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πιλωτικό σε εξέλιξη, mm-hmm. το οποίο ξεκίνησε επί Υπουργίας κυρίας Διαμαντοπούλου και τώρα το αξιολογούμε, ναι. το οποίο προβλέπει 2 ώρες όπως είναι σήμερα διδασκαλία. Τη βδομάδα. Ναι, 2 ώρες τη βδομάδα. Θρησκευτικά, ναι, 2 ώρες θρησκευτικά τη βδομάδα. Τη βδομάδα, ναι. αλλά όχι όμως. Όχι, σας ρωτώ, εγώ έχω πολλά χρόνια που έχω φύγει από το σχολείο και από το πανεπιστήμιο. Ναι. Λοιπόν, σας ρωτώ να μας τα λέτε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλά όχι όμως μάθημα κατήχησης, ομολογιακό μάθημα, αλλά μάθημα το οποίο θα βοηθάει τα παιδιά να γνωρίζουν τις θρησκείες και βεβαίως την Ορθοδοξία, που είναι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα. Επικρατούσε ως διαπίστωση βεβαίως βάσει του συντάγματος, όχι ως υπεροχή. Ως διαπίστωση. Mm-hmm. Ότι οι περισσότεροι πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Ναι. Να βοηθάει τα παιδιά να καταλαβαίνουν πολιτιστικά τι σημαίνει στη χώρα τους η Ορθοδοξία, γιατί χτυπάει η καμπάνα, τι γιορτάζουμε. Αυτά να τα μάθουν τα παιδιά. Όπως επίσης να μάθουν τα παιδιά το διπλανό, το Μεταναστόπουλο. Σε τι Θεό πιστεύει, τι λέει ο Αλλάχ, να βάζουν μπόμπες ή λέει άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια κοινωνία τόσο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική να μιλάμε ξανά με όρους κατήχησης. Ναι. Έτσι γίνεται το μάθημα μέχρι προχθές. Γινόταν ή γίνεται τώρα με φόρμουλα κατήχησης. Γίνεται, ναι, το, και το μάθημα στα θρησκευτικά. Και γι' αυτό τα παιδιά αντιδρούν και είναι υποβαθμισμένο το μάθημα. Ναι. Όταν πάει να γίνει με αυτή τη φόρμουλα, είναι αντιδρούν, λέτε, τα παιδιά. Δεν είναι πολύ ελκυστικό για τα παιδιά. Εσείς, από ό,τι έχω μάθει και στη νεαρή ηλικία σας και στο πανεπιστήμιο, γιατί στη νομική έχετε σπουδάσει, πηγαίνετε στην εκκλησία. Έψαλε. Και ψέλνετε και τα λοιπά. Δεν έχετε δηλαδή. Είναι στοιχείο της πολιτισμικής μου συγκρότησης, ναι. και η Ορθοδοξία και το να ψέλνω.
Βεβαίως, απλώς δεν σας αρέσει ο αποκλεισμός από οτιδήποτε που έχει σχέση με θρησκείες. Δεν μου αρέσει να επιβάλλουμε στα παιδιά σε αυτή την ηλικία ένα μάθημα κατήχησης. Ναι. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος και για την ίδια τη θρησκεία. Δηλαδή να αφήνουμε ελεύθερη την επιλογή του κάθε παιδιού, σιγά σιγά με την ορίμανσή του, να κάνει το ίδιο προσωπικά τις επιλογές. Να είναι τα θρησκευτικά μάθημα γνώσης και όχι μάθημα πίστης. Και όχι μάθημα πίστης, λέτε. Το ίδιο και ο θεολόγος. Να είναι ένας δάσκαλος ο οποίος να δίνει γνώση στα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι θα σκέφτεται, αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί αρκετά βράδια την εκπομπή ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, ο σεβαστός κύριος Ιερώνυμος. Δεν ξέρω τι αίσθηση του δημιουργείται με αυτά που λέτε και αν είναι ενοχλητικά. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, γιατί θέλω να μείνουμε λίγο στη σχέση κράτους-εκκλησίας και σε σχέση και με τη συνταγματική αναθεώρηση που θα έρθει, αν πρέπει να ενταχθεί στη γενικότερη συζήτηση. Το ερώτημά σας που κάνατε. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος. Ακόμα δεν ρώτησα, αλλά απαντήστε ό,τι θέλετε. Λογικός. Σε αντίθεση με προκατόχους. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ συμπαθής. Είναι λογικός. Και αγαπητός άνθρωπος. Είναι λογικός άνθρωπος. Βεβαίως, ως Αρχιεπίσκοπος είναι επίσης αυτονόητο ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και διάφορους σχετισμούς. Στο βαθμό που ο ίδιος αποφασίζει να μην ακούει τους ακραίους της Εκκλησίας. Είναι προφανές. Όπως τον Αμβρόσιο, ας πούμε. Δεν θέλω να πω σε ονόματα. Τον θεωρείτε ακραίο τον Αμβρόσιο. Δεν θέλω να πάω σε ονόματα. Στο βαθμό λοιπόν που ακούει την κοινωνία και όχι τους ακραίους της Εκκλησίας, ο ρόλος του είναι προφανές ότι είναι θετικός. Ναι. Εμείς συνεργαζόμαστε. Έχετε καλή χημεία με τον κύριο Ιερώνυμο, πώς αισθάνεστε? Εγώ τον αισθάνομαι τον άνθρωπο. Γιατί έχω κάποιες δηλώσεις του εδώ που με έχουν προβληματίσει. Και κοιτάξτε, θα σας τις διαβάσω να. Συνεχίστε όμως. Φαντήρηση. Εγώ έχω διαφορετικό θεσμικό ρόλο από ό,τι έχει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριότατος. Είναι λογικό λοιπόν οι θεσμικοί ρόλοι να διαμορφώνουν και το ύφος του καθενός. Πάντως συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε. Θεωρείτε ότι ο κλήρος γενικότερα στη χώρα σας έχει απέναντι, σας έχει κατατάξει στους απέναντι του, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν δρόμοι επικοινωνίας? Οι άνθρωποι, οι λογικοί στον χώρο του κλήρου και της θεολογίας, και είναι πολλοί. Οι άνθρωποι ανοιχτοί στην κοινωνική εξέλιξη και προβληματισμένοι, νομίζω ότι έχουν καλή γνώμη και κουβεντιάζω μαζί τους. Και παρακολουθώ τα όσα λένε. Και παρακολουθούν και αυτοί τα όσα λέγω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρτηριοσκληρωτικοί, ναι, και ο λίγο τζιχαδιστές. Είναι βαρύ αυτό το. Τζιχαδιστές στον κλήρο. Τζιχαδιστές στον κλήρο. Καλά, υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν τέτοιοι στην. Καλά. Υπάρχουν. Όχι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν. Φωτογραφίζετε τον κύριο Αμβρόσιο. Δεν φωτογραφίζω κανέναν. Ναι. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Εγώ θα ήθελα να λέτε και ονόματα, γιατί εσείς έχετε το θάρρος της γνώμης σας, το εκφράζετε. Εφόσον δεν είναι παρόντες οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ονόματα. Μα δεν λέμε, δεν βρίζουμε κανέναν. Προσέχω. Την άποψή σας το λέω. Λοιπόν. Αλλά όταν λέτε για τζιχαντιστές στην Εκκλησία. Υπάρχουν. Πού να πάει το. Υπάρχουν και ο κόσμος. Διότι αυτό λέει διάφορα για εσάς και εσείς έχετε. Όχι, δεν είναι προσωπικό θέμα, προ Θεού. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Ναι, αλλά ο κύριος Αμβρόσιος έχει πει για εσάς διάφορα πράγματα. Και δεν θέλω να τα αναφέρω. Κατάρες και λοιπά. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Και μάλιστα σε μεγάλες γιορτές, όπως η Ανάσταση και τα λοιπά. Ναι, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στην ιεραρχία και το οποίο κατά την γνώμη μου κάνει κακό στην Εκκλησία. Ναι. Δίνει κακή εικόνα για την Εκκλησία στην κοινωνία. Πείτε μου κάτι. Έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος εκείνο που κουράζει τον κόσμο είναι τα λόγια. Και λέει, πολύ έχει κουραστεί ο κύριος Φίλης και εμείς συνέχεια ασχολούμαστε με τον κύριο Φίλη. Έχει μία θεωρία ο κύριος Φίλης. Αν περάσει, πέρασε. Η Εκκλησία δεν πεθαίνει από τέτοια πράγματα. Εκείνο που κούρασε τον κόσμο και κουράζει σήμερα όλους μας είναι τα λόγια. Παρότι είναι κουβέντες του. Βρεθήκαμε και μετά με τον Αρχιεπίσκοπο και ήμασταν ξεκούραστοι και εκείνο και εγώ. Αλλά πέρα από αυτό, κρατώ αυτό που είπε. Ναι. Αν περάσει, πέρασε. Αν περάσει, δεν θα πάει τίποτα η Εκκλησία. Ναι. Αυτό λέει. Κρατώ το θετικό μήνυμα. Mm-hmm. Όχι το πρώτο που λέει. Γιατί πράγματι μπορεί να έχουμε κουραστεί όλοι μας. Ναι. Το θετικό μήνυμα αυτό που λέει ο Αρχιεπίσκοπος είναι, έχει μια θεωρία ο κύριος Φίλης, όχι εγώ, η πολιτεία, που λέει ότι είναι δικαίωμα της πολιτείας, αρμοδιότητα αποκλειστική, η εκπαίδευση. Και όχι η Εκκλησία να συγκυβερνά στο θέμα της εκπαίδευσης. Έχει μια θεωρία. Αν περάσει, πέρασε. Δεν θα χαθεί η Εκκλησία. Συμφωνώ μαζί του. Να, με το χέρι στην καρδιά σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί έτσι μου έρχονται και μερικά αυθόρμητα πράγματα και νομίζω ότι κάνουμε μια καλή συζήτηση. Σας έχει γίνει κάποια έτσι παρένεση από τον Πρωθυπουργό να είστε λίγο πιο προσεκτικός όταν αναφέρεστε στον Αρχιεπίσκοπο σε θέματα εκκλησιαστικά, στον κλήρο και γενικότερα? Στον Αρχιεπίσκοπο με σεβασμό. Ναι. Αν σας έχει γίνει από τον κύριο Τσίπρα μια συμβουλή, αν σας έχει δώσει ο Πρωθυπουργός μια συμβουλή. Στον κλήρο εν συνόλο με σεβασμό. Ναι. Σε περιπτώσεις
παλαιών αστιφυλάκων που είναι. Όταν λέω φίλες και φίλοι ότι αναφέρεται λοιπόν, στον κύριο Αμβρόσιο, γι' αυτό το λέει. Είναι ευρύτερο το θέμα. Είναι ευρύτερο γιατί ήταν αστιφυλάκων. Σε περιπτώσεις λοιπόν ανθρώπων οι οποίοι έχουν εκθιάσει τους βασανιστές της Χούντας και τώρα κάνουν μια επίθεση απέναντι στη δημοκρατία με αυτά που λένε, με τις κατάρες που λένε, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει κανένα σεβασμό. Τι σεβασμό να έχει. Εν συνόλο στην Εκκλησία έχουμε σεβασμό. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός θα ήθελε να είμαι περισσότερο συγκρατημένος σε πρωτοβουλίες διαλόγου και επίλυσης ζητημάτων, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες φορές ασχολήθηκε η πολιτεία για να λύσει προβλήματα της Εκκλησίας, στο τέλος την πλήρωσε η πολιτεία. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Προσέχω κι εγώ. Την ξέρω την Εκκλησία. Δεν μου είναι άγνωστος και χαρτογράφητος χώρος. Γι' αυτό τολμώ. Τολμώ με την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, βεβαίως. Έχετε αισθανθεί ότι για ορισμένα θέματα και πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις που κάνετε δημοσίως, πώς να πω τώρα, μπαίνετε στο μάτι του κυκλώνα και ίσως στο βάθος δείτε και την έξοδο από την κυβέρνηση? Να σας απαντήσω λίγο επί του θέματος μάτι του κυκλώνα. Ναι. Στο μάτι του κυκλώνα είναι ηρεμία, να ξέρετε. Α, είναι. Παρότι νομίζουμε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι ηρεμία. Είναι ηρεμία. Το έχετε τώρα αισθανθεί αυτό? Σε αυτόν τον καιρό που είστε τώρα υπουργός. Εγώ δεν διορίστηκα μόνος μου στην κυβέρνηση και δεν θα παραμείνω μόνος μου στην κυβέρνηση. Είμαι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας της αριστεράς, όπου ο λαός την κάλεσε να κυβερνήσει τη χώρα. Και αν συλλογικά κριθώ, και βεβαίως από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν μπορώ να τραβήξω μια υπόθεση, είναι σαφές. Δεν κάνω προσωπικό παιχνίδι, ούτε θα μειωθώ προσωπικά. Αλλά πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι οι σχέσεις μου με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη, είναι πάρα πολύ καλές. Είναι σχέσεις εμπιστοσύνης, είναι σχέσεις ειλικρίνειας, είναι συντροφικές σχέσεις. Έτσι έχουμε μάθει εμείς να λειτουργούμε και όχι με τα μαγειρία και τα παλάτια του παλαιού Μαξίμου. Το σημερινό Μαξίμου δεν είναι παλατιανά καταντήματα που ξέραμε σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να βγει στο τηλέφωνο και να σας κάνει ζωντανά ερωτήσεις. Δεν έχω τελειώσει ακόμα με τον κύριο Ιερώνυμο, ούτε με τον κύριο Αμβρόσιο, γιατί έχω ακόμα ένα ερώτημα να σας κάνω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 2 λεπτά, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. Διάβαστε σήμερα στην Contra News. Πώς και γιατί ο Αλέξης είναι από